Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Δημήτρη Μετβέδεφ, δήλωσε πως η Ρωσία πρέπει να δώσει απάντηση στην ανατίναξη της γέφυρας του Κέρτς στην Κρυμαία με την άμεση καταστροφή των τρομοκρατών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η απάντηση της Ρωσίας σε αυτό το έγκλημα μπορεί να είναι μόνο η άμεση καταστροφή των τρομοκρατών όπως συνηθίζεται στον κόσμο. Αυτό περιμένουν οι πολίτες της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον Μετβέδεφ, πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια και δολιοφθορά που διαπράχθηκε από το εγκληματικό καθεστώς του Κιέβου. Δεν υπάρχει αμφιβολία και δεν υπήρξε. Όλες οι αναφορές και τα συμπεράσματα τίνουν σε αυτό. Η Ρωσίδα εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η αντίδραση του καθεστώτος του Κιέβου στην καταστροφή πολιτικών υποδομών αποτελεί απόδειξη της τρομοκρατικής φύσης του. Οι Ρώσοι θεωρούν πλέον πως έχουν δικαίωμα να τους χτυπήσουν ως νόμιμους στόχους με κάθε τρόπο και μέσον. Είναι η πρώτη φορά που τους χαρακτηρίζουν τρομοκράτες, που σημαίνει ότι θα αποτελούν πρωτεύοντα στόχο βάσει του παγκοσμίου δόγματος αντιμετώπισης των τρομοκρατών, ένα δόγμα που πρωτίστως και κυρίως έχουν εφαρμόσει οι Αμερικανοί.